Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση για τα ως τώρα επιτεύγματα του επιχειρηματικού προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο τομέα του πολιτισμού, καθώς και για τα αποτελέσματα και ωφέλη από τις δράσεις και τα έργα που ολοκληρώθηκαν, με τίτλο «Πολιτισμός, προστατεύουμε και αναδεικνύουμε τον πολιτιστικό πλούτο της Μακεδονίας». Όσοι παρευρέθηκαν είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σχεδιασμό του προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά το 2021 έως 2027. Η εκδήλωση απευθυνόταν επίσης σε δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους, κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς. Ομιλητές ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών κ. Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, η Τομεάρχης Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Καταρίνα Περιστέρη και η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τοπικού Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αγγελική Μιλωνάκη. Η διατήρηση, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στις περιοχές μας, το οποίο είναι πλουσιότατο, αποτελεί διαχρονικό στόχο μας. Και τούτο όχι μόνο για την προφανή ιστορική και καλλιτεχνική του αξία, αλλά και διότι συνιστά ένα παράγοντα ενοποιώ για όλους μας ταυτόχρονα, όπως μπορεί να αποτελέσει και μοχλό περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας. Ο στόχος που θέσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να κάνουμε την Κεντρική Μακεδονία πρωτεύουσα εξωστρέφειας για όλη την Ελλάδα, με τον πολιτισμό να αποτελεί δομικό στοιχείο αυτής της σημαντικής προσπάθειας, αλλά και βασικό κινητήριο μοχλό της οικονομίας μας, καθώς, όπως ξέρετε, απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους, παράγει σημαντικά έσοδα, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ο πολιτισμός όμως δεν είναι μόνο οικονομία, αφορά κυρίως την ίδια την κοινωνία. Γιατί μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ερχόμαστε πιο κοντά, ενδυναμώνουμε τη συνοχή και τους δεσμούς μας, τιμούμε τις παραδόσεις μας, τις κοινές μας αξίες. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους δύο άξονες, στην κοινωνία από τη μια και την οικονομία από την άλλη, χτίσαμε τη στρατηγική μας για τον πολιτισμό αυτά τα χρόνια, τη στρατηγική που υλοποιούμε αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στην περιφέρεια. Ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο έργο πολιτισμού στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά, το οποίο από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε, είναι εδώ στις Έρες. Και αναφέρομαι στο έργο ανασκαφής, προστασίας, ανάδειξης του Τύμβου Καστά και της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης. Η διοίκησή μας, όπως ξέρετε, πριν από 10 χρόνια ήταν η πρώτη που άκουσε τη σπουδαία αρχαιολόγο μας, Καταρίνα Περιστέρη, και τώρα ο στόχος είναι ο Τύμβος Καστά, όσο πιο σύντομα γίνεται, να ανοίξει για όλους τους πολίτες, για όλους τους επισκέπτες. Το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποίησε αυτά τα χρόνια 1050 πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολλές από αυτές εδώ στις Έρες, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 5.000 καλλιτέχνες, εκ των οποίων το 90% ζει και εργάζεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στις μισές από αυτές τις εκδηλώσεις η είσοδος ήταν ελεύθερη στο κοινό. Και στις άλλες, τα όποια έσοδα συνδυάστηκαν με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Θέλουμε και θα το πετύχουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτιστικό περιβάλλον που θα ενισχύει τους δεσμούς μας και θα ανοίγει νέους ορίζοντας. Γιατί για μας, φίλες και φίλοι, ο πολιτισμός είναι και πρέπει να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά προς όλους. Ταυτόχρονα είναι δέσμευσή μου ότι θα συνεχίσουμε και στο νέο ΕΣΠΑ μικρά και μεγάλα έργα, μικρές και μεγάλες δράσεις σε όλους τους τομείς, σε όλες τις περιφερειακές μας ενότητες και φυσικά στις ΣΕΡΕΣ. Γιατί πολιτισμός και τουρισμός είναι μαζί, συνοδοιπόροι σε ένα δρόμο δύσκολο που μόνο έτσι μπορεί ένας στόχος να πάει μπροστά. Η περιφέρεια βέβαια πιέζουμε να γίνει ακόμη πιο γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι εργασίες, για να μπορέσουν έτσι οι διάφοροι επισκέπτες από όλο τον κόσμο να χαρούν το μνημείο αυτό. Εκτός από τον Τύμβο Καστά όμως, έχουν γίνει και άλλα έργα με το ΕΣΠΑ, όπως σας είπε και ο Περιφερειάρχης μας, όπως το Πολυκεντρικό Μουσείο της Βεργίνας. Τρίτος άξονας του γραφείου είναι η προβολή της πλούσιας κινηματογραφικής κληρονομιάς
που διαθέτει η Κεντρική Μακεδονία και εδώ στις Σέρες υπάρχει ένα μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα και κινηματογραφικό. Η προβολή λοιπόν της κληρονομιάς της κινηματογραφικής επιτυγχάνεται μέσα από την καταγραφή, αξιοποίηση και υποστήριξη των παραγωγών που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία και την προβολή του κινηματογραφικού πολιτισμού σε όλη την περιοχή. Έχει προσδώσει προφανώς αναγνωρισιμότητα της περιοχής μας από Έλληνες και από ξένους επαγγελματίες της οπτικοπολιτικής βιομηχανίας και έχει κατορθώσει να συμμετέχει σε σημαντικές δράσεις δικτύωσης, κατάρτισης και προβολής του τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Film Office αποτελεί μια καλή πρακτική στην περιφερειακή ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τον οπτικοακουστικό κλάδο και προσδίδει προστιθέμενη αξία στην Κεντρική Μακεδονία.